Αναλυτικό οδηγό για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 2021 από το Δήμο Ξάνθης παρέδωσε ο Θανάσης Ξενίδης στο Δήμαρχο Μιχάλη Στυλιανίδη κατά την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συμμετέχοντας στο χιουμοριστικό πλαίσιο που συνοδεύει τη συγκεκριμένη υπόθεση με τον τρόπο που εκπορεύεται από το ΕΒΕ, ο Θανάσης Ξενίδης είπε στο Μιχάλη Στυλιανίδη ότι στο πολυσέλιδο κείμενο θα βρει ενδιαφέρουσες προτάσεις για την επιτυχή διεκδίκηση. Αυτά ήταν ένα αναλυτικό πληροφοριακό. Απλά να ξέρεις ότι υπάρχουν ωραίες προσφυγιότητες. Το αντίγραφο θα το έχουμε. Κανονισμός λειτουργίας υποβολής χακέρων για τη διεκδίκηση της ΕΔΕΚΑΤΟ. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε φτάσει στο Δήμο το έγγραφο έκθεση ιδεών του Επιμελητηρίου Ξάνθης που προτείνει τη διεκδίκηση που κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στον τύπο συγκεντρώνοντας τις χιουμοριστικές ερωτήσεις πολλών μελών της Επιτροπής. Επί της ουσίας πάντως, όπως αποδεικνύεται, για το Δήμο Ξάνθης είναι αδύνατο ακόμη και να διεκδικήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα, καθώς οι απαιτήσεις είναι εξωπραγματικές για τα δεδομένα της Ξάνθης, ακόμη και για να δημιουργήσει ένα σχετικό φάκελο.